Χαίρετε. Νέο επεισόδιο Metro BTV σήμερα Τετάρτη 20 του Γενάρη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις θερμές σας ευχές για προχθές. Αγίου Αθανασίου, ονομαστική γιορτή κτλ. Κτλ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και λίγη τύχη και νομίζω αυτά αρκούν. Είναι οι πιο σημαντικές ευχές που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον συνάνθρωπό του, ειδικά τις μέρες μας. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας καθώς μιλάμε για μια πολύ γεμάτη Τετάρτη. Με παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη, ξαναβολής παιχνίδια, εμβόλυμες αγωνιστικές πρωταθλήματος, κύπελα, Super Cup, ένας μικρός χαμός, θυμίζει σουκού το κουπόνι. Έχουμε κύπελο και στη χώρα μας, κύπελο Ελλάδος, ένα ανέκδοτο, τολμώ να πω, και λίγα λέω, μιλάμε τώρα για ένα κύπελο που μπήκανε στην κληροτίδα, δύσκολη λέξη, προσοχή, ένα γράμμα μπορεί να κάνει την διαφορά και να καταστρέψει οικογένειες και καριέρες. Μπήκαν στην κληροτίδα 12 ομάδες, οι δύο πέρασαν μπάι. 10 ομάδες θα παίξουν σήμερα και αύριο σε διπλά παιχνίδια χωρίς VAR. Καλά, αυτό είναι πτέσμα. Εντάξει, μιλάμε για μια γελιότητα έτσι, και νομίζω λίγα λέω για τους ανθρώπους της ΕΠΟ που είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον αστείο θεσμό που τον έχουν καταντήσει το κύπελο Ελλάδος. Και μια και μιλάμε για ελληνικό κύπελο, να μην αφήσουν φυσικά έξω και τα σανιά της ΕΟΚ, γιατί και στο κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ από εκεί που την περασμένη εβδομάδα είχε αποφασιστεί να γίνει Final Four. Σε φούσκα, όπως λέμε, άλλη έτσι, λέξη που μάθαμε τους τελευταίους μήνες λόγω COVID, το αλλάξανε χθες και λέει θα γίνει με μονά παιχνίδια, σε έδρες που θα οριστούν κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, ελάς το μεγαλείο σου, αλλά επειδή όταν σου δίνουν λεμόνια, λεμονάδα πρέπει να κάνεις, έτσι λένε, αυτά έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε, αυτά θα λουστούμε. Έχουμε σήμερα νωρίς παιχνίδια και για την δεύτερη αγωνιστική της Β' Εθνικής. Super League 2, που πρέπει να αλλάξουμε χρονιά να μπει το 21 για να ξεκινήσει. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική σήμερα, ξεχωρίζει το μάτς στα πηγάδια Ξάνθη Ιωνικός. Στις 3 την ίδια ώρα ο Άρης στο Χαριλάου θα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης με πάρα πολλές απουσίες. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να πάρει τον Μπαράλες, τον φόρτο Αστέρα, ο οποίος είναι από τους μεγάλους απόντες για τους Πελοποννήσους σήμερα. Την ίδια ώρα έχουμε Βόλος Όφη. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λάρση στις 5 και 4, θα είμαι και εγώ στο στούντιο του Μετρόπολης, αλλά θα τα πούμε και ραδιοφωνικά σήμερα. Το βράδυ παίζει η ΑΕΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, καυτά φαβορί, βέβαια όλοι οι μεγάλοι θα παίξουν με πολλές αλλαγές σήμερα, με κορυφαίο παράδειγμα τον Ολυμπιακό, ο οποίος ταξίδευε στο Αγρίνιο, χωρίς τους 11 βασικούς του, βέβαια αν δεις την δεκάδα που θα ξεκινήσει έχει μέσα καλά ονόματα, αλλά όταν σου λείπουν και οι 11 βασικοί σου είναι αυτό το θέμα. Και ο Πανετολικός φυσικά θα κάνει αλλαγές γιατί ακολουθεί τελικός παραμονής με τη Λαμία το Σαββατοκύριακο. Οπότε ο Δέλλας λογικό να σκέφτεται πιο πολύ εκείνο το μάτς. Αλλά υπάρχει ένας άγραφος νόμος στο στοίχημα, όπως γράφω και στο σημερινό μου άρθρο στην Metrosport, στο Metrobet. Και αυτός ο άγραφος νόμος στο στοίχημα λέει ότι σε μάτς κυπέλου, ειδικά όταν υπάρχει και ρεβάνς, πόσο μάλλον στην έδρα του ισχυρού, με το κύπελο να είναι ένας θεσμός εκπλήξεων και με τα φαβορί να κάνουν σαρωτικές αλλαγές στην ενδεκάδα τους ή δεν τα ακουμπάς τα φαβορί ή πηγαίνει στην κόντρα και εδώ με τον άσο του Πανετολικού να είναι κοντά στις 9 μονάδες και το άσο Χ να ξεφεύγει πάνω από τις 3 μονάδες, νομίζω ότι αν μη τι άλλο υπάρχει λογική στην κόντρα του Ολυμπιακού. Θα δείτε και αργότερα στο πινακάκι που θα σας δείξω, είναι μία από τις επιλογές η κόντρα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε τώρα εκτός συνόρων. Έχουμε Πρέμιερ, έτσι. Πρέμιερ που η Λέστερ μετά τη χθεσινή της νίκη επί της Τσέλσι είναι μόνη πρώτη, έστω και προσωρινά. Έχουμε σήμερα City Aston Villa, έχουμε Fulham Manchester United. Αν η United βγάλει διπλό στο Λονδίνο, θα ξαναβρεθεί μόνη πρώτη στην κορυφή. Η United, η οποία είναι τρένο, έτσι εκτός έδρας έχει να χάσει πάνω από χρόνο στην Αγγλία. Έχουμε και Championship. Μάλιστα, έχουμε την Norwich να παίζει εντός έδρας με την Bristol City, φυσικά χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα περάσει ένα διάστημα καραντίνας μέχρι να ενσωματωθεί στα Καναρίνια. Ο Πούκι πάντως, το αστέρι της Νόρις δεν παίζει σήμερα, είναι εκτός. Έχουμε παιχνίδια στην Ιταλία, Ουντινέζη Αταλάντα. Η Αταλάντα νομίζω θα επιστρέψει στις νίκες μετά την κέλα του Σαββατοκύριακου. Πετυχαίνει την Ουντινέζη στα κάτωτες και με απουσίες. Θα δείτε το διπλό της Αταλάντα συνδυαστικά με over 1,5 και με over 2,5 για να πάρουμε μια καλύτερη τιμή. Αυτό είναι νωρίς το μεσημέρι, όποιος θέλει να ασχοληθεί. Έχουμε το βράδυ στην έδρα της Ασουόλο τον τελικό του Super Coppa Ιταλία, Juventus Napoli. Με τη Juventus να μείνει στα καλά της και να έχει τις απουσίες της. Η Napoli έχει από εξάρτητο πρωτάθλημα για να δούμε αν θα της πάρει το τρόπο. Έχουμε μάτς στην Ισπανία, Χετάφε Ουέσκα, Μπέτις Θέλτα, χωρίς άσπαση Θέλτα, Βιγιαρεάλ Γρανάδα. Έχουμε παιχνίδια στη Γερμανία, εκεί όπου η Σάλκε έχει τελικό με την Κολονία, μια Κολονία που δεν σκοράρει καν εδώ και 5 αγωνιστικές. Η Σάλκε κάτι πάει να δείξει τώρα τελευταία. Έσπασε και το ταμπού της πρώτης νίκης μετά από πάρα πολλούς μήνες, με Ντόρτι κόντρα στη Χόφενχάιμ στο εντός έδρας ντεμπούτο του Κρίστιαν Γκρος. Έκανε και δύο ηχηρές
μεταγραφές, τον Κολάσνατς, ο οποίος παίζει κανονικά, και ο Χούντελαρ από χθες επέστρεψε στο Γκέζελκίρχεν. Φυσικά σήμερα δεν θα αγωνιστεί ο μέχρι και χθες επιθετικός του Άγιαξ. Στα υπόλοιπα μάτς, βαβαρικό ντέρμπι για την Μπάγκερν στο Άουγσμπουργκ, Λιψία Ουνιών Βερολίνου, Φράιμπουργκ Άιντραχτ Φραγκφούρτης με απουσίες για τη Φράιμπουργκ σε ένα μάτς που μυρίζει αρκετά γκολ. Έχουμε παιχνίδια και στη Γαλλία για το πρωτάθλημα εξαναβολής Μαρσέη Γλάνς. Η Μαρσέη, η οποία εντός έδρας στο γκολ-γκολ, ειδικά στο πρωτάθλημα, είναι μόνιμη κατάσταση. 8 συνεχόμενα. Η Λάνς κιόλας σκοράρει εκτός έδρας. Θα το δείτε και αυτό στο πινακάκι αργότερα. Έχουμε και παιχνίδια για το κύπελο. Εδώ για το Toulouse Niort, μια και είναι σήμερα του Ευθύμη. Ο Ευθύμης Κουλούρης επανήλθε στην αποστολή μετά από πάρα πολύ καιρό. Και λογικά, επειδή όλες οι ομάδες θα κάνουν αλλαγές, λογικά θα τον βάλει μάλλον σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, ένα φαμπετάκι. Τον είναι ο τελευταίος σκόρερ του αγώνα. Σε μια εταιρεία που τον βρήκα, πληρώνει 6 μονάδες. Να μπει αλλαγή, να κλείσει το σκορ, γιατί το anytime δίνει λίγο σχετικά 2,75. Νομίζω ότι ο Κουλούρης και λόγω ονομαστικής γιορτής, αν το έχει πάρει χαμπάρι ο προπονητής του Toulouse, θα του δώσει χρόνο συμμετοχή σήμερα, γιατί θα ξεκουραστούν κάποιοι άλλοι βασικοί επιθετικοί. Άρα το last scorer Κουλούρης στα 6 φράγκα είναι μια ψευτοεπιλογή. Στην Πορτογαλία έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό του League Cup. Χθες η Sporting προκρίθηκε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά από 0-1 σε 2-1 κόντρα στην Πόρτο. Σήμερα και πάλι στη Λιερία στο Δέντρο παίζουν Μπράγκα Μπενφίκα. Η Μπενφίκα χωρίς 5-6 παίκτες λόγω κορονοϊού. Συνολικά 17 άτομα του συλλόγου χτυπήθηκαν από τον COVID-19. Ο πρόεδρος, αρκετό έτσι υπαλληλικό προσωπικό, όσον αφορά το αγωνιστικό τμήμα, 5-6 παίκτες είναι εκτός σήμερα λόγω κορονοϊού. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην άμυνα. Εδώ μια επιλογή με το ανάλογο βέβαια ρίσκο και με υψηλή απόδοση είναι να πάει στην παράταση. Εδώ να πούμε ότι στο League Cup της Πορτογαλίας, όπως και στο κύπελλο της Γαλλίας, σε περίπτωση Χ δεν πάμε σε παράταση, φέτος τουλάχιστον. Πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Για να δούμε αν θα κρυθεί στα πέναλτι σήμερα η πρόκριση. Η ισοπαλία χθες για πολύ λίγο χάλασε στο Sporting Porto. Για να δούμε αν θα τη δούμε σήμερα στον Braga Benfica εκτελέσει πέναλτι και γενικά στο League Cup της Πορτογαλίας. Πολύ συχνά είτε ο τελικός είτε η ημιτελική κρίνονται μετά τον 90 λεπτό. Έχουμε μάτς και στην Τουρκία. Η Γαλατά παίζει με πάρα πολλές απουσίες μπροστά, χωρίς Φαλκάο, χωρίς Ντιάν, με την Ντενίζ Λισπόρ το απόγευμα. Έχουμε στο Βέλγιο παιχνίδια. Η Club Brugge πρωτοπόρος που δέχεται την Οστάνδη. Έχουμε στην Ολλανδία παιχνίδια. Ξεχωρίζει το Alkmaar Ajax. Γενικά πάρα πολλά μάτς. Πάμε λίγο να δούμε το πινακάκι με τις επιλογές και θα πούμε αρκετά και στην απογευματινή μας παρουσία στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Ουντινέζα Αταλάντα διπλό, είτε με over 1,5 είτε με over 2,5. Αυτό γίνεται σχετικά νωρίς. Πανετολικός Ολυμπιακός, είτε το goal-goal που πληρώνει καλά κοντά στο 2,30, είτε η κόντρα του Ολυμπιακού στο άσοχη κοντά στις 3 μονάδες. Το goal-goal στο Marseille Glans που είναι μόνιμο φαινόμενο στο Βελοντρόμ. Ο άσος της Σάλκη κοντά στην Κολονία, τελικός παραμονής και για τους δύο βέβαια, αλλά ειδικά για τη Σάλκη που είναι ουράγος και δείχνανε κάπως σε καλύτερο momentum από τους τράγους. Το Χ στον Μπράγκα Μπενφίκα. Και όσον αφορά αύριο, Πέμπτη, ο άσος της Φένλο του Γιακουμάκη στο κύπελο με την Go Ahead Eagles, ομάδα που είναι στην Β' κατηγορία, στην 5η θέση και πολύ μακριά από την κορυφή. Και μιλάμε για άσο πληρώνει 2 πλάσ μονάδες. Και το διπλό της πρωτοπόρου της La Liga της Ατλέτικο στην Eibar που έχετε από αποκλεισμό σοκ στο κύπελο, από ομάδα τρίτης κατηγορίας, μάλιστα έβαγε τρίμπαλο. Η Ατλέτικο είναι κομπλέ, είναι μόνη πρώτη, είναι σε διαφορά από Ρεάλ και η Μπάρσα έχοντας και μάτς λιγότερα. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σιμεώνε να πάρει φέτος το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Το διπλό μαζί με over 1,5 ανεβαίνει αρκετά πάνω από τις 2 μονάδες και νομίζω ότι είναι μία από τις πιο δυνατές επιλογές του κουπονιού μεσοβδόμαδα. Αυτά. Καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε. Θα τα πούμε και το απογευματάκι πάνω στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα για το κύπελο στο Ντιακά, στο Μετρόπολης, ραδιοφωνικά. Νέο επεισόδιο Metro TV, το απογευματάκι της Παρασκευής.